Πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Flash ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινάλ Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Αρβανιτίδης, ο οποίος αναφέρει στη διαδικασία της Βουλής, αλλά και στην ουσία της υπόθεσης αυτής. Θα μείνουμε στο μεγάλο πολιτικό θέμα των τελευταίων ημερών. Θα μεταφερθούμε στην Βουλή, εκεί όπου συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Αρβανιτίδη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κινάλ από τη Β' Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτή. Ευχαριστώ τον χρόνο σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνομιλώ. Καλησπέρα στην Πεζάνη. Γνωρίζω ότι είστε στην Βουλή και ότι είναι πιεστική η χρόνη. Επομένως, ευχαριστώ για τον χρόνο που θα μου διαθέσετε. Έχουμε λοιπόν σήμερα τη συζήτηση για τη δημιουργία Εξεταστικής Επιτροπής. Αρχικά, να ξεκινήσουμε την κουβέντα από την πρόταση του κόμματος για το πώς θέλετε να προχωρήσει αυτήν η διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι η επιλογή μας ήταν μετά τα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν με την προσπάθεια παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη και του πρόεδρου μας από το Πρέταντορ και συνέχεια την παραδοχή της κυβέρνησης ότι υπήρξε υποκλοπή των συνομιλιών του με επισύνδεση και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε όλη την Παρασκευή. Εμείς εξ αρχής έχοντας τη θέση ότι το ζήτημα αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά τη δημοκρατία, τους θεσμούς, το απόρριτο των επικοινωνιών των πολιτών, πολύ σοβαρά θέματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να ακολουθηθούν εξαιτίας της άσχημης οικονομικής κατάστασης της οποίας βιώνει η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες. Καταθέσαμε την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για το θέμα, ώστε να διελευκανθεί απολύτως το ζήτημα αυτό. Σήμερα είναι η συζήτηση. Δυστυχώς η κυβέρνηση επέλεξε τη διαδικασία της συζήτησης σε πολιτικών αρχηγών την Παρασκευή και τώρα μπαίνουμε στην ουσία της διαδικασίας διαλέγκασης της υπόθεσης αυτής, ούτως ώστε πολύ καθαρά να δοθούν απαντήσεις ποιος και γιατί παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη και η κυβέρνηση οφείλει να δώσει απόλυτες εξηγήσεις για τα θέματα αυτά. Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή σας έπεισαν. Πώς τις αξιολογείτε? Καταρχήν δεν υπάρχουν απαντήσεις. Mm-hmm. Ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε λόγους εθνικού συμφέροντος και έμεινε στη γραμμή ότι κατά τη διαδικασία αυτοί δεν μπορούν να κυριολογηθούν. Αυτά είναι αστεία πράγματα, τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται, διότι αν υπήρξε μόνη νόμιμη παρακολούθηση, για ποιο λόγο απέτρεψε τον κ. Κοντολέοντα και τον κ. Δημητριάδη, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να απαντηθούν σε επίπεδο Βουλής. Αυτό είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία και οι θεσμικές διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούν. Άρα ο κ. Καντολέων, ο κ. Δημητριάδης, ο κ. Ράμος που προήλθεται στην ανεξάρτητη αρχή του απορρίτου των επικοινωνιών, ναι, και η κ. Βλάχου, η εισαγγελέα, η οποία έδωσε την εντολή, οφείλουν να έρθουν στη Βουλή και να ενημερώσουν με τις θεσμικές διαδικασίες, αφού δεχτούν ερωτήσεις, το τι συνέβη στην υπόθεση αυτή. Και ο κύριος Ανδρουλάκης και εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και οφείλει η κυβέρνηση να πει το λόγο δημόσια παρακολούθηση του κύριου Ανδρουλάκη. Είστε έμπειρος πολιτικός. Τι σημαίνει η παρακολούθηση του πολιτικού αρχηγού ενός κόμματος? Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό στην πολιτική ζωή του τόπου? Θεωρείτε πως είμαστε πρώτων πυλών σημαντικών εξελίξεων? Καταρχήν, αντιλαμβάνεστε και είναι εύστοχη η ερώτησή σας ότι να παρακολουθήσει τον αρχηγό του Τρίτου Κόμματος, ο οποίος είναι δέκτης εντολής, εφόσον δεν σχηματίσει κυβέρνηση, για να σχηματίσει κυβέρνηση, είναι από μόνο του τεράστιο θεσμικό ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση, και αυτό εντυπωσιάστηκα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, επικαλείται εκτός από τις προβλέψεις του Συντάγματος ότι έχει το δικαίωμα απλά με μη, χωρίς να λέει το λόγο, να παρακολουθεί οποιονδήποτε. Σήμερα τα ερωτήματα που μπαίνανε στην αίθουσα από όλα τα κόμματα και από όλους που παίρνουν το λόγο, τώρα και ο Σκουτσούμπας μιλάει, ήταν ότι πόσοι άλλοι παρακολουθούνται, αν υπάρχει το λογισμικό Πρέταντορ και το χρησιμοποιεί έστω από ιδιώτες ελληνικές υπηρεσίες. Το ζήτημα επίσης είναι ποιοι άλλοι παρακολουθούνται. Υπάρχουν ζητήματα που εγείρονται λοιπόν, στα οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις για να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Μάλιστα. Αν ζούμε σε μια δημοκρατία που οποιοδήποτε επικαλούμενος εθνικό λόγο μπορεί να παρακολουθεί οποιονδήποτε, αυτά είναι ανομολόγητα πράγματα. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας και θεσμικής λειτουργίας. Ευχαριστώ τον χρόνο σας, κύριε Αρβανιτίδη. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάλι για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμβουλώ. Χαρά μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Καλή συνέχεια.